Να πω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Η μετανάστευση είναι το αντικείμενο που διδάσκω στο Πάντιο και θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση το να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα σε πολύ λιγότερο χρόνο με ένα διαφορετικό κοινό. Θα προσπαθήσω να αποφύγω να πω πράγματα που υπόθηκαν. Κάποια άλλα θα πω γιατί νομίζω αξίζει κανείς να τα τονίσει. Σαν δάσκαλος πιστεύω ότι η επανάληψη είναι σημαντική και θα ξεκινήσω από τις έννοιες που πολλές φορές χρησιμοποιούμε. Τι εννοούμε λιγάκι με αυτές, έννοιες οι οποίες επικαλύπτονται, έννοιες που ίσως κάτι λέμε και κάτι άλλο εννοούμε. Η ένταξη είναι μια από αυτές τις έννοιες. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα εύκολα. Αυτό που συνήθως αντιπαραβάλλουμε και το είδα στο τίτλο κάποιων ομιλητών, αντιπαραβάλλουμε την ένταξη και την αφομοίωση. Η αφομοίωση δεν μας αρέσει γιατί είναι καταρχήν μια αποτυχημένη ιστορία. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι αυτό της Αμερικής που έζησε περίπου για 80 χρόνια πιστεύοντας ότι αφομοιώνει τους μετανάστες για να ξυπνήσει τη δεκαετία του 60 και να έχουμε το φαινόμενο τρίτης γενιάς απόγονοι μεταναστών να διεκδικούν μια διαφορετική ταυτότητα. Και βέβαια πολιτικά δεν λέει να ζητάς τον άλλο να παραιτηθεί από τις πολιτικές του αξίες, από τις πολιτισμικές του αξίες, από τη γλώσσα του, τη θρησκεία του κτλ. Και να ενσωματωθεί στη δική σου θρησκεία. Η ένταξη λοιπόν είναι το αίτημα να ζήσουμε από κοινού, να ζήσουμε μαζί και να ζήσουμε ως διαφορετικοί. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που νομίζω στη διαδικασία πολλές φορές ξεχνιέται. Ανάμεσα σε αυτές δύο έννοιες είναι η έννοια της ενσωμάτωσης που άλλοτε χρησιμοποιείται με την έννοια της αφομοίωσης αλλά κάποιες φορές χρησιμοποιείται και με την έννοια της ένταξης. Θα έλεγα ότι δεν ξέρω επιτυχημένες ιστορίες ένταξης από την ιστορία της μετανάστευσης. Ξέρω λιγότερο ή περισσότερο αποτυχημένες ιστορίες ένταξης και επομένως ξεκινάμε με αυτό. Να πω επίσης ότι τα αποτελέσματα της ενταξιακής διαδικασίας είναι μακροπρόθεσμα, δεν φαίνονται αύριο. Και κατά κανόνα φαίνονται στη δεύτερη γενιά. Στην Ευρώπη, αναφέρθηκαν και πριν οι ομιλητές, αυτό το οποίο είδαμε είναι, στα Παριστινά προάστια για παράδειγμα, είναι μετανάστες σε εισαγωγικά δεύτερης γενιάς, δηλαδή Αλγερινοί, ή άλλοι μετανάστες, απόγονοι μεταναστών, από τις χώρες του Μάγκρεπ, τις πρώην αποικίες της Γαλλίας, οι οποίοι ήταν Γάλλοι πολίτες, τα γαλλικά ήταν καλύτερα, μιλούσαν καλύτερα γαλλικά από τις χώρες καταγωγής τους, αλλά παρόλα αυτά είχαν οδηγηθεί στο περιθώριο της κοινωνίας, χωρίς δουλειές, εξωστρακιστήκαν από την εκπαίδευση, εξωστρακιστήκαν κοινωνικά και κάναν ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως ξεκινάμε με αυτό. Ένταξη λοιπόν με την έννοια ότι προσδοκούμε το να ενταχθούν οι άλλοι με ακέραιο τρόπο. Ακέραιο ως προς την υποκειμενικότητά τους, την πολιτική υποκειμενικότητά της που είπε η καλή μου συνάδελφος η Αθηνά στην αρχή, ως υποκειμένα ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, τις όποιες άλλες ιδιαιτερότητες. Και κάτι ακόμα, που επίσης πολλές φορές ξεχνιέται στη διαδικασία της ένταξης, ότι προσδοκούμε να ενταχθούν συλλογικά επίσης, με όρους της κοινότητας. Το να προσδοκάς ως κοινωνία υποδοχής να ενταχθούν με όρους κοινότητας σημαίνει ότι αναγνωρίζεις το δικαίωμά τους να εκφράζονται συλλογικά, να έχουν την εκκλησία τους, να έχουν τον κοινό τους χώρο, να μπορούν να παρουσιάζονται, να αντιπροσωπεύονται και όλα αυτά τα ζητήματα. Ένας τρόπος για να ακυρώσουμε τη διαδικασία της ένταξης είναι να την αποπολιτικοποιήσουμε και να την παρουσιάσουμε ως πράξη εθνικής γενναιοδορίας, αν όχι φιλανθρωπίας. Κάποιες φορές η έννοια της αλληλεγγύης σύρεται στην έννοια της φιλανθρωπίας. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια ηθικοποίηση που οδηγεί, το ακούω συχνά, στην έννοια της ανοχής του διαφορετικού. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι την αποδοχή του διαφορετικού με όρους πολιτικής ισοτιμίας. Τώρα, προϋποθέσεις ένταξης.
Λέμε συχνά αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατομικών, των κοινωνικών, των πολιτικών, των κοινοτικών τους δικαιωμάτων. Αναγνώριση του δικαιώματος να έχουν δικαιώματα. Τι είναι αυτό? Είναι το δικαίωμα του πολίτη, η οποία είναι προϋπόθεση για πολλά άλλα δικαιώματα. Ξέρουμε ότι εκεί πολλά θα πρέπει να γίνουν. Το δικαίωμα της εργασίας. Δεν μπορείς να μιλάς για ενταγμένους πληθυσμούς όταν, για παράδειγμα, ανάμεσα στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς έχεις πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, έχεις φαινόμενα γκέτος ό,τι αφορά την κατοικία, έχεις πολύ περισσότερους άστεγους, έχεις όλα αυτά τα φαινόμενα. Άρα, και το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, η πολυπολιτισμικότητα στην Αγγλία ή στη Γαλλία αποτύχαν στο εξής, ότι ήταν μια ρητορική αναγνώριση της ετερότητας να συνυπάρξουμε ως διαφορετικοί, χωρίς την ίδια στιγμή να έχουμε αντισταθμιστικές πολιτικές, ενισχυτικές πολιτικές, ενδυναμωτικές πολιτικές, αυτό που αναφέρθηκε επανειλημμένα και πριν. Δηλαδή, η διαδικασία της ένταξης απαιτεί ότι το κράτος υποδοχής παίρνει συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένους θεσμούς, συγκεκριμένες δομές κτλ. Στην κατεύθυνση της ένταξης. Δεν είναι απλά ένα ρητορικό επιχείρημα όπως το έχουμε δει στην Ευρώπη. Το δικαίωμα της εργασίας όμως, λέμε, έτσι προκύπτει από μια διεθνή βιβλιογραφία, συνδυάζεται και είναι προϋπόθεση ενός άλλου δικαιώματος, του δικαιώματος της εκπαίδευσης. Και εδώ νομίζω ότι το δικαίωμα της εκπαίδευσης δεν αφορά μόνο το δικαίωμα το να φοιτούν σε ελληνικά σχολιά. Από μια πολύ μικρή έρευνα που έκανα στα διαπολιτισμικά σχολεία διαπίστωσα ότι, για παράδειγμα, στο Λύκειο, το Λύκειο διαφέρει, το Λύκειο, τα Λύκεια του Ελληνικού κτλ. Διαφέρουν ελάχιστα από τα υπόλοιπα Λύκεια ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα, ως προς την εκπαίδευση των καθηγητών, ως προς την σχολική κουλτούρα, τα θέματα της προσευχής, τα θέματα των σχολικών γιορτών κτλ. Σας αναφέρω έτσι πολύ σύντομα για να, γιατί είναι, καταντάει πολλές φορές αστείο, την περίπτωση της καθηγήτριας που ζητούσε από το μαθητή από την Νιγηρία να πει το ποίημα «Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες». Της λέει το παιδί, είμαι κατάμαυρος, λέει, θα γελάνε κυρία, λέει, θα το κάνουμε σκληρή ζωή και ούτω καθεξής. Επομένως, όταν μιλάμε για εκπαίδευση, εννοούμε μια εκπαίδευση η οποία είναι συμπεριληπτική για τους άλλους και την ίδια στιγμή ξανακοιτάμε τη δική μας εκπαίδευση. Η δική μας εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι εθνοκεντρική. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτό το ζήτημα να το αφήνουμε στις περιπτώσεις εκείνων των εξαιρέσεων, των κάποιων προγραμμάτων, των κάποιων σχολιών, κάποιων πρωτοβουλειών και σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εκεί θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Επαναλαμβάνω, η εκπαίδευση είναι το βασικότερο εργαλείο της ένταξης. Αναφέρθηκε πολύ σωστά ότι οι αποδέκτες των πολιτικών της ένταξης είναι και οι μετανάστες, είναι και οι ντόπιοι. Δηλαδή, χρειάζεται μια διαρκή διαδικασία επανεκπαίδευσης. Ξέρω ότι είναι πολύ εύκολο να το λες από εδώ, πολύ δύσκολο να το κάνεις. Πρόσβαση λοιπόν στο δικαίωμα εκπροσώπησης, τοπικής εκπροσώπησης, πολιτικής εκπροσώπησης, τη δυνατότητα δηλαδή να παρουσιάζονται αυτοί οι άνθρωποι και να μιλάνε με τους δικούς τους εκπροσώπους και με τη δική τους γλώσσα. Αποκτώντας νομικά, οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα πολιτισμικής ορατότητας, ως διαφορετικοί αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα που καθιστούν τη διαφορά αναγνωρίσιμη ως διαδικασία. Η έννοια του αμοιβαίου σεβασμού τονίζεται συχνά ως μόνο απλά μια έννοια ηθική και δεν γίνεται αναγνωρίσιμη στις πολιτικές και πρακτικές της διαστάσεις. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες της ένταξης? Οι μεγαλύτερες δυσκολίες της ένταξης είναι ο εθνοκεντρισμός, που είναι μια ιδεολογία η οποία μας διαπερνά όλους,
και επομένως η παρουσία των μεταναστών είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τις κατηγορίες που σκεφτόμαστε, το δικό μας εμείς, αυτό που είμαστε εμείς δηλαδή, και επομένως πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Και αυτή η υπέρβαση του εθνοκεντρισμού που το συναντάει κανείς παντού και είναι διακομματικός, εγώ θα έλεγα, σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει η κοινωνία υποδοχής. Η διατριβή μου ήταν για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια δύσκολη διαδικασία ένταξης. Δηλαδή οι κατηγορίες που σήμερα βλέπουμε για τους μετανάστες υπήρξαν και για τους πρόσφυγες. Έχω εικόνες, ας πούμε, στο μυαλό μου από τυχείο όπου οι μετανάστες κατηγορούνται ως φέροντες μολυσματικές ασθένειες, ως κλέφτες οι γυναίκες ότι θα μας κλέψουν τους άντρες και τα λοιπά, τα ζητήματα της εγκληματοφοβίας. Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο η εγκληματοφοβία αναπαράγεται σαν φόβος της τρομοκρατίας που δεν αιτιολογείται από τα πραγματικά δεδομένα. Δεν είναι, δηλαδή, οι τρομοκράτες κατά κανόνα δημιουργούνται στην Ευρώπη και αυτό νομίζω πρέπει να απασχολεί στην Ευρώπη. Και επίσης αυτό που κάνει δύσκολη την ένταξη είναι ο φιλελευθερισμός, ο νεοφιλελευθερισμός, με την έννοια ότι δημιουργεί διαρκώς πλεονάζοντες ανθρώπους. Δημιουργεί πλεονάζοντες ανθρώπους, νέους, νέες, οτιδήποτε, ανθρώπους που δεν εντάσσονται εργασιακά και κατά συνέπεια, να χρησιμοποιήσω και εγώ το Zygmunt Bauman, σε εισαγωγικά δημιουργεί ανθρώπινα σκουπίδια. Επομένως είναι μια δύσκολη συγκυρία ως προς την ένταξη. Ένα τελευταίο πράγμα. Υπάρχει μια ανάγκη για αλλαγή της αναπαράστασης των αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούνται για το μεταναστευτικό. Έχουμε, ας πούμε, ενσωματώσει οι περισσότεροι την έννοια της κρίσης του προσφυγικού. Λοιπόν, να ξαναγυρίσω στους Μικρασιάτες. Όταν ήρθαν εδώ πέρα ήταν 23% του πληθυσμού. Στο Λίβανο σήμερα οι πρόσφυγες, κάθε 4 άτομα είναι ένας πρόσφυγας. Για την Ευρώπη τα 2 εκατομμύρια, εγώ θα σας πω, πρόσφυγες είναι προσφυγική κρίση, είναι κρίση υποδοχής. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς στους όρους, είναι κρίση υποδοχής. Και κάτι ακόμα, ότι συχνά μιλάμε για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό όταν οι μετανάστες είναι εντός, όταν είναι στα σύνορά μας κτλ. Υπάρχει ανάγκη να θυμίζουμε και αναφέρουμε στα ζητήματα της αναπαράστασης, να θυμίζουμε το γιατί φεύγουν. Το γιατί φύγαν, ας πούμε, από το Ιράκ, γιατί φεύγουν από το Αφγανιστάν, τι έγινε εκεί πέρα. Γιατί φεύγουν οι μετανάστες. Αφορά την άνηση κατανομή του πλούτου, η οποία επιδεινώνεται. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό για την ίδια διαδικασία της ένταξης. Σας ευχαριστώ πολύ.